ευρωπαϊκά κράτη, γιατί να σας πω κάτι, το έκανε. Κύριε Αντωνιάδη, με όλο το σεβασμό. Μάλιστα. Να σας πω κάτι. Μάλιστα. Με όλο το σεβασμό σε αυτά που λέτε. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτά που καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Αλλά είχαμε τον Σόρα με τα 600 και κάτι δις. Α, αυτόν τον απατεώνα. Λέτε ότι είναι απατεώνας, αλλά βλέπετε ότι, ξέρετε, έχει. Τι έχει, πλακάκια έβαζε. Δεν ξέρω τι. Βρήκε κάποια στιγμή αυτές τις επιτυχίες της Ανατολής. Αυτά είναι ανοησίες. Ανοησίες είναι, αλλά στον λογαριασμό, στη φορολογική δήλωση της χώρας, από την ώρα που ο Σόρας δημοσιοποίησε ό,τι δημοσιοποίησε, άλλαξε και το ποσό και ο προϋπολογισμός και όλα. Και φαίνονται και αυτά τα 600 και δισεκατομμύρια. Πούντα τα οποία φαίνονται, σας είπα. Στην τράπεζα της Ανατολής. Ποια τράπεζα Ανατολής. Αυτή που υπάρχει, τέλος πάντων. Αν δεν γινόταν η δολοφονία. Ναι, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή την τάξη. Εγώ σας λέω το εξής. Η ψυχιάτρου που ήταν η φιλενάδα του υπαρχηγού του. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία. Εγώ σας λέω και το ποσό. Το ποσό αυτό ξαφνικά το είδαμε στην φορολογική δήλωση της χώρας. Στον προϋπολογισμό της χώρας προσμετρώνται και τα 600. Αυτό λέμε. Ναι, αυτό λέω. Εγώ δεν είπα θα το ξεχρεώσω εγώ το χρέος της Ελλάδος. Θα το αγοράσει η Αμερική. Θα το απορροφήσει η Αμερική. Άρα θα το αγοράσει επί της ουσίας. Η Αμερική, όχι εγώ. Δεν είπα εσάς. Δεν έχω 600-400. Μα δεν είπα εσάς. Δεν είπα εσάς, κύριε Αντωνιάδη. Δεν είπα εσάς. Με όλο το σεβασμό. Έτσι. Μα δεν είπα εσάς. Απλά λέω ότι αυτά τα ποσά είναι εύκολο να ακούγονται, δύσκολο να εμφανίζονται και πολύ πιο δύσκολο να πιστεύονται από τον κόσμο. Νομίζετε ότι είμαι φεδρό πρόσωπο? Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Ονομάζομαι Απόστολος Αντωνιάδης. Κύριε Αντωνιάδη, κατάγομαι από τη Σιάτιστα. Ναι. Μα δεν σας αφισβήτησε κανένας, κύριε Αντωνιάδη. Και μιλάω πολύ σοβαρά. Εγώ βλέπετε να σας. Δεν είπα ότι θα το πληρώσω εγώ. Όχι, μα δεν σας είπα ότι. Μα ούτως ώρα θα το πλήρωνε. Λέει τα λεφτά είναι εκεί, πάνε πάρτε τα. Αυτό έλεγε ο Σόρας. Αυτός έλεγε ότι έχει 600 δισεκατομμύρια. Ακριβώς αυτό λέμε. Εκεί υπάρχουν εκεί 600 δισεκατομμύρια, πάνε πάρτε τα. Γιατί δεν πηγαίναν να τα πάρουν? Πού ήταν? Δεν ξέρω πού τους έλεγε. Στην Αμερική, σε μια τράπεζα. Στον Καναδά. Κύριε Αντωνιάδη, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση. Και αύριο στην εκπομπή, το βράδυ που είναι 9 με 11, θα ήθελα να καλέσετε για να το συζητήσουμε λίγο εκτενέστερα αυτό το θέμα, γιατί είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνετε. Εγώ κάνω αυτή την πρόταση, έχω μέσα στο κόμμα μου. Να και αύριο είμαστε στη διάθεσή σας να επικοινωνήσετε, να τα πούμε πιο αναλυτικά. Γιατί δίνω και το τηλέφωνο μου στον αέρα. Όχι, απαγορεύεται. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Θα καλέσετε αύριο μετά τις 9 εδώ. Κύριε Αντωνιάδη, θα καλέσετε αύριο μετά τις 9 το βράδυ εδώ να τα πούμε πιο αναλυτικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια χαρά.